984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τρίτη 30 Νοεμβρίου, κυρίες κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Σοβαρό τροχαίο το πρωί στο δρόμο ανάμεσα στους κόμους Καλυθέας Καλανίου με την πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Τρία άτομα εγκλωβίστηκαν στις καμπίνες των αυτοκινήτων και βγήκαν με τη βοήθεια πυροσβεστικής και ΕΜΑΚ. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του ενός οδηγού ηλικίας 21 χρόνων, καθώς έχει υποστεί ρήξεις πλήνας. Με πολλαπλά κατάγματα στα πόδια και στα χέρια, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο οι επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου, ένας άνδρας και μία γυναίκα 55 και 54 ετών. Σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6 το πρωί ανοιχτά της Ικαρίας που έγινε αισθητό σε Σάμο και Χίο. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του νησιού. Το εστιακό βάθος ήταν στα 17,5 χιλιόμετρα. 9 λεπτά αργότερα σημειώθηκε μετασεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 23 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του νησιού. Το εστιακό βάθος της δεύτερης δόνησης ήταν στα 24,3 χιλιόμετρα. Επανέρχονται σκόνη και νοτιάδε στην Κρήτη, όπως ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης λέει στον 984. Μικρές οι πιθανότητες, σύμφωνα με τον ίδιο, για βροχές στο νησί που τόσο ανάγκη έχει. Τα βαρομετρικά που έρχονται από την κεντρική Ευρώπη θα επηρεάσουν τα δυτικά και ανατολικά διαμερίσματα, δίνοντας πτώση της θερμοκρασίας, δυνατούς βουριάδες, βροχές και χιόνια. Με το βλέμμα στραμμένο στους σκληρούς δείκτες του κορονοϊού στη χώρα, πιθανές αρνητικές παρενέργειες και κινδύνους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της μετάλλαξης Ομικρόν, κινείται η κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για άνω των 60 ετών, οι οποίοι θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού μέχρι 16 πρώτου, αλλιώς θα τους επιβάλλεται 100 ευρώ πρόστιμο το μήνα που θα πηγαίνει σε ειδικό ταμείο για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Επίσης, το διάστημα από 6 έως 12 Δεκεμβρίου θα παρέχεται δωρεάν σε όλους ένα self-test προκειμένου να ελεγχθεί η διασπορά του ιού την περίοδο των εορτών. Οξία κριτική η ΣΥΡΙΖΑ που σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων σε απόλυτο πανικό από την πλήρη κατάρρευση του ΕΣΥ και τη θλιβερή ευρωπαϊκή πρωτιά, σε θανάτους και σε κρούσματα, αντί να αναλάβει την ευθύνη του, τη μεταθέτει για άλλη μια φορά στους πολίτες. Αυτή τη φορά στοχοποιεί τους άνω των 60 ετών και αντί να ανακοινώνει μέτρα στήριξης του ΕΣΥ, ενθάρρυνσης του εμβολιασμού και αυστηριοποίησης των μέτρων υγειονομικής προστασίας, ανακοινώνει μέτρα τιμωρίας και οικονομικής εξόντωσης που σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν έχουν εφαρμοστεί. Ματίνα Παγώνη στον 984, ψυχραιμία μπροστά στην Όμικρον, αντιμετωπίζουμε την Δέλτα ακόμα. Σε 15 ημέρες θα διαφανεί η μεταδοτικότητα και η ισχύ της μετάλλαξης, παράλληλα με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Δήλωσε ωστόσο σίγουρη ότι και αυτή η μετάλλαξη θα καλύπτεται αν και η επιστημονική κοινότητα κάνει μεγάλα βήματα για την αντιμετώπιση της. Η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, τάσεται εκ νέου κατά ενός γενικευμένου lockdown, εξηγώντας ότι αυτό δεν έχει νόημα όταν το ποσοστό εμβολιασμού είναι μεγάλο. Αναφέρει ότι το μεγάλο κίνδυνο αυτή την ώρα τον αντιμετωπίζουν οι πολίτες μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν εμβολιαστεί και όχι τα παιδιά. Επαναλαμβάνει την ευθύνη που έχουμε όλοι μας να τηρήσουμε τα μέτρα που υπάρχουν για την ανάσχεση διασποράς των κρουσμάτων και επισημαίνει την ανάγκη στήριξης τόσο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όσο και της ενίσχυσης των νοσοκομείων με επιπλέον προσωπικό. Αναμονή και όχι υπερβολές για την Όμικρον, με μέτρα δημόσιας υγείας και όχι τιμωρίες, λέει στον 984 και ο καθηγητής ανοσολογίας παθολογίας στο ΕΚΠΑ Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος. Μίλησε για τις υπερβολές και τη λάθος στρατηγική διαχείριση της πανδημίας, τις αβεβαιότητες με τα μονόπλευρα μέτρα αλλά και την προβληματική των εμβολιαστικών προγραμμάτων. Όταν αυτά, αντί για πειθό, γίνονται πλέον στη βάση προστήμων, τη στιγμή που η ουσιαστική τους συμβολή είναι στη μείωση της νόσησης και όχι της διασποράς του ιού και της νόσου. Τα ήδη υπάρχοντα εμβόλια έχουν δείξει ότι συνεχίζουν να είναι αποτελεσματικά απέναντι στις μεταλλάξεις που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, μιλώντας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 11 αιτήματα χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή από την Παρασκευή, που άνοιξε η πλατφόρμα διάθεσή τους. Οι 6 πρώτοι ασθενείς έχουν λάβει τη θεραπεία τους, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Ιωάννης Κοτσιόπουλος. Πρόκειται για 2 ασθενείς από το Νοσοκομείο Σωτηρία, 2 από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και 2 από το Νοσοκομείο της Λαμίας.
336 τα κρούσματα που ανακοίνωσε εχθές ο ΕΟΔΗΣ στο νησί και 6.667 σε όλη την Ελλάδα, 104 οι θάνατοι. Ανησυχία στα Χανιά, καθώς σήμερα καταγράφονται 45 νέα κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβαθμίας και δευτεροβαθμίας εκπαίδευσης Χανίων μέσω της πλατφόρμας EduPass. Διασωληνωμένος στη ΜεθCOVID του νοσοκομείου Χανίων, νοσηλεύεται ιερέας που προσβλήθηκε από τον κορονοϊό και δεν είναι εμβολιασμένος. Στην κλινική COVID του ίδιου νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας ακόμα ιερωμένος, καθώς επίσης και δύο συγγενείς των παραπάνω ασθενών. Δεν είναι δυνατόν να μην φορολογηθείτε. Η τοποθέτηση, η απάντηση Χριστού Σταϊκούρα στη συνάντηση που είχε με εκπρόσωπους των συνταξιούχων για το θέμα των αναδρομικών τους παρέλεξε, καθάρισε προς όλους τους τόνους ότι η φορολόγηση των αναδρομικών είναι η λιμένη απόφαση. Διεκδικούμε δικαίωση, απαιτούμε σεβασμό και έχουμε αξιοπρέπεια. Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους, απαντά μέσω του 984 ο πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων Νίκος Χατζόπουλος. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΕΔ έτους 2021. Το ύψος του κυμαίνεται από τα 508 έως τα 1016 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ. Έως απόψε τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στην πλατφόρμα My Thermancy οι δικαιούχοι, αν θέλουν να λάβουν την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης μέχρι και τις 10 του Δεκέμβρη. Με τις καταθέσεις της Προέδρου της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων, όπως επίσης και της Προέδρου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, ξεκίνησε η εξέταση μαρτύρων στην εξεταστική της Βουλής για την διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώμης, ευτελισμό των θεσμών και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος. 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία πλην Αττικής την Τετάρτη 1η του Δεκέμβρη. Απεργούμε όλοι για να δώσουμε ηχηρή δυναμική απάντηση στην κοροϊδία της κυβέρνησης που αρνείται να κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των εργαζόμενων με ελαστικές σχέσεις εργασίας που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, επικαλούμενοι νομικά κολλήματα και συνταγματικές δυσκολίες, λέει στον 984 ο Δημήτρης Βρυσαλής. Κοινή επιστολή των Διοικητικών Συμβουλίων, των Συλλογών Εργαζομένων, των Νοσοκομείων του Νόμου Λασιθίου, Άγιος Νικολάος Ιερά Πέτρα Σιτία, για το θέμα της χορήγησης έκτακτου επιδόματος, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και την μισθολογική αναβάθμιση των υγειονομικών. Από το επόμενο οικονομικό έτος 2022 η κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΗ θα πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων, ο καθορισμός των οποίων βασίστηκε σε εισήγηση της Εθνικής Αρχικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Χτίζοντας πάνω και σε προηγούμενες προσπάθειες κυβερνήσεων, εφαρμόζεται στην πράξη για πρώτη φορά ένα σύστημα ποιοτικής αξιολόγησης, η θέση της Νίκης Κεραμέως. Παρέμβαση των σωματείων της δύναμης του ΠΑΜΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες για την πρόθεση αύξησης των δημοτικών τελών, αν και τη χθεσινή συνεδρίαση μονοπόλησαν θέματα της ΔΕΠΑΝΑΛ. Στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Κουράκης για την 147η Σύνοδο της Ολομέλειας Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης 1 και 2 Δεκεμβρίου ως τακτικό μέλος. Διαδικτυακή ενημερωτική συζήτηση για το εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά της COVID-19, ιδιαίτερα στα παιδιά, διοργανώνει σήμερα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης σε συνεργασία με την ΚΕΔΗ και το αρμόδιο Υπουργείο. Παρουσιάζει την εισήγηση η καθηγήτρια παιδιατρικής και λοιμοξιολογίας, διευθύντρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ και μέλος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρίζα Τσολιά. Εθελοντική μονοδοσία στην Πλατεία Ελευθερίας το απόγευμα 5 με 8.30 το βράδυ. Τη διοργανώνει ο Αιματοκρήτης σε συνεργασία με τη Μονάδα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αύριο Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου 4.30 το απόγευμα, 7.30 το βράδυ με τη στήριξη της ενορίας. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού. Η ενημερωτική εκδήλωση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης της Αγροτικής Οικονομίας θα πραγματοποιηθεί αύριο, 1η του Δεκέμβρη. Οριστικό λουκέτο βάζει στην Ιστορική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης στα Χανιά το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. 58 μαθητές που προέρχονται από διάφορες περιοχές του νησιού είναι αναγκασμένοι να ολοκληρώσουν τη φοιτησή τους σε ημερήσια γυμνάσια και λύκεια, την ώρα που οι περισσότεροι έχουν ήδη αποφασίσει να ακολουθήσουν το δρόμο της Ιεροσύνης. Με το χρόνο για το κλείσιμο του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Λυκείου, αλλά και του Οικοτροφείου να μετράει διαντίστροφα, γονείς και μαθητές μαζί με τους καθηγητές ζητούν έστω και την ίστατη στιγμή τροποποίηση της απόφασης. Δολοφόνησε τέλος τη μητέρα του και τραυμάτισε τη γιαγιά του, ένας 33χρονος, στο Αγρίνιο σήμερα τα ξημερώματα. Στη συνέχεια συνελήφθη.
Στη διεθνή επικαιρότητα, την επαναπροσέγγιση με την Αίγυπτο και το Ισραήλ θα επιχειρήσει η Τουρκία, τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας πως θα προχωρήσει σε βήματα για τη βελτίωση των δεσμών με αυτές τις χώρες σε συνέχεια των συνομιλιών που είχε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μήνυμα ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα παραμένουν πάγια στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας, έστειλε ο πρέσβης της χώρας στην Αθήνα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων το πρωί της Δευτέρας, στον απόϊχο του θορύβου που προκάλεσε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως τόνισε, η όποια σχέση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με την Τουρκία δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τις θημερείς σχέσεις με την Αθήνα, σημειώνοντας πως θέλουμε να μεταφέρουμε το μήνυμά μας και προς το κοινό, διότι προς την ελληνική κυβέρνηση το έχουμε κάνει ήδη και το γνωρίζουν καλά. Σκληρή επίθεση στην Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ο Σεργέι Λαυρόφ με αφορμή την ενίσχυση της στρατιωτικής δύναμης τους περιμετρικά της Ρωσίας. Όπως υποστήριξε, οι ΗΠΑ έχουν περικυκλώσει τη Ρωσία με στρατιωτικές βάσεις από όλες τις πλευρές και μαστιγώνουν τη στρατιωτική ιστερία. Το νησί Μπαρμπέιντος έγινε επισήμως σήμερα προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία και έπεψε να αναγνωρίζει τη βασίλισσα Ελισάβετ ως επικεφαλής του κράτους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν καθίσαν και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Βιέννη, στον 7ο γύρο συνομιλιών εκ του Σύνεγγης με στόχο την εξέβρεση συμφωνίας για το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Μήνυμα ενότητας απέναντι στην πίεση που ασκούν στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λευκορωσία και η Ρωσία, έστειλαν οι πρόεδρος της Κομισιόν, όπως επίσης και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κατά την κοινή επίσκεψή τους στις χώρες της Βαλτικής το Σαββατοκυριακό. Σε συναγερμό, η Βόρεια Γαλλία, λόγω της κακοκαιρίας, επιδείνωση της κακοκαιρίας με χιόνια και βουτιά, της θερμοκρασίας κατά 10 βαθμούς αναμένουν οι μετεωρολόγοι στη βορειοδυτική Τουρκία. Από την άλλη, το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας στον πλανήτη αναμένεται να αγγίξει η Δυτική Αυστραλία, όπως λένε οι μετεωρολόγοι από αύριο. 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και άλλοι 7 τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα σε τροχαίο στη ζούγκλα του Βόρειου Περού, όταν μικρό λεωφορείο έπεσε σε απόκρημνη πλαγιά. 9.84. Νέα και σπορτ στην ώρα τους. Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔΕΠΟ οι διαιτητές για τους πρώτους αγώνες της φάσης των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα γίνουν αύριο Τετάρτη 1η του Δεκέμβρη και την 5η 2 του μήνα. Την αναμέτρηση του Όφη στην έδρα του Άρη θα διευθύνει ο Φωτιάς του Συνδέσμου Πέλας. Στον αγώνα του ΑΟΑΝ με την Αναγέννηση Καρδίτσας θα σφυρίξει ο Αγγελάκης από τη Μακεδονία. Η ποδοσφαιρική δράση στο παιδικό πρωτάθλημα της ΕΠΣΗ επιστρέφει, καθώς αποφασίστηκε η έναρξη του Σαββατοκύριακο 11 και 12 του Δεκέμβρη. Πρόκειται για το 10ο τουρνουά της Ηρακλειώτικης Ένωσης, ενώ οι ακαδημίες και τα αθλητικά κέντρα θα παραλαμβάνουν την προκήρυξη και το πρόγραμμα από την επόμενη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου. 9.84. Ο καιρός. Άστατος ο σημερινός καιρός. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 6 με 7 μποφόρ, έως στους 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 9.84. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.